Είναι δύσκολο να συζητάς για μια συντρόφισσα όπως η Σούλα και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ περισσότερο στο σύνολο της προσωπικότητάς της και όχι απλά στο ότι ήταν μια δυναμική γυναίκα και μια φεμινίστρια. Μια παλιά συντρόφισσα, επειδή έτυχε να σπουδάσω στην Ιταλία από το Ιράν, που ξέρετε τι τραβάγαν και τότε οι γυναίκες και τι τραβάνε και τώρα, μου είχε πει μια φράση που μου σφινώθηκε στο κεφάλι, που έλεγε ότι όταν φεύγει ένα σύντροφο ή μια συντρόφισσα, ένα στέλεχος, είναι αναντικατάστατος. Με την έννοια του πλούτου που κουβαλάει, των εμπειριών που έχει, των ικανοτήτων που δίνει στη δράση, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Και νομίζω ότι αυτό μας σημαδεύει και πρέπει να μας σημαδεύει συνέχεια. Η Σούλα είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Και όταν γυρνώντας από την Ιταλία τη γνώρισα σε ένα τμήμα του κόμματος, το τμήμα των διεθνών σχέσεων, όσο και αν φαίνεται περίεργο, και θέλω να πω ότι ήταν από τα παραγωγικά τμήματα πάντοτε νομίζω. Νομίζω ότι λείπει ο σύντροφος ο Πάνος ο Κρυγάης, σήμερα δεν ξέρω γιατί, ίσως έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί εκεί ένωσε αρκετές δυνάμεις και δυναμικές, δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα τώρα, αλλά λέω έτσι τη γνώρισα εγώ τη Σούλα. Γιατί είχε τεράστια ενδιαφέροντα και γνώσεις. Όχι αυταπάτες, γνώσεις. Πρώτα απ' όλα είχε κάνει μαζί με άλλους συντρόφους μια τεράστια τομή η ίδια. Όντας ένα στέλεχος του ΚΚΕ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και η Κεντρική Επιτροπή, Γιάννη. Για ένα διάστημα. Και μέσα σε αυτή τη σύγκρουση ήταν η σύγκρουση αξιακού τύπου για την ίδια, δεν νομίζω ήταν για όλους μας, όπως έδειξε και η ζωή στη συνέχεια. Για τη Σούλα ήταν αξιακή σύγκρουση. Και για να το δέσω με την κατάστασή μας λίγο περισσότερο, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι όταν συζητήσαμε για τη στήλη που ξεκίνησε στην αρχή, έδειξε και με τη δικιά της στάση και το ήθος δύο πράγματα. Ένα, ότι θέλησε να τη γράψει με ψευδόνυμο. Και μάλιστα είχα πρόβλημα στην εφημερίδα τότε, δυστυχώς δεν είναι εδώ συνάδελφοι, που ζητούσαν να μάθουν επίμονα ποια είναι αυτή που γράφει, και αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα. Για ένα μεγάλο διάστημα πάντως το περιφρούρησα, γιατί μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα και λόγω της άλλης δράσης της, αλλά και γιατί είχε γνωστό γίνει κυρίως από τις γυναίκες, δεν φυλάσσοντας γνωστόν τα μυστικά, όχι μόνο από τις γυναίκες, αλλά και από τους άντρες. Λοιπόν, μ' αρέσει που ζωντανέψατε, δεν έκανα φάουλ, δεν έκανα φάουλ. Ακούστε τι λέω. Θα σας εξηγήσω, μην βιάζεστε, μην βιάζεστε. Πώς διέρευσε αυτό? Διέρευσε γιατί βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Μπότση για τη στήλη της. Να σας το θυμίσω. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν κάνω διακρίσεις, προσπαθώ να το συνδυάσω. Λέω λοιπόν ότι βραβεύτηκε και βραβεύτηκε για τη στήλη της και για τη δράση της, αλλά και για αυτό που σηματοδοτούσε η στήλη της. Ας πω ένα άλλο παράδειγμα. Είναι τυχαίο, για να πω ένα καλό για τις γυναίκες, όχι για την αντίδρασή σας. Μάλλον τη δέχομαι ως ζωντάνια, όχι ως ισοτιμία. Λέω λοιπόν ότι στην διαδρομή μου γενικότερα, να το δούμε και λίγο να το σκεφτούμε, είναι τυχαίο ότι η μάνα γη, η Ευρώπη που είναι και επίκαιρο αναφέρθηκε και πριν, δεν θέλω να σας κουράσω, η Αυγή, αν θέλετε και η Μελίνα Βολιώτη, ήταν όλες και είναι γυναίκες, με τα θετικά τους, με τα ζόρια τους και τη σηματοδότηση. Και νομίζω ότι και η επιλογή της, όπως ξεκίναγε τη στήλη, για να αναφερθώ και λίγο δημοσιογραφικά, ήταν πολύ εύστοχη και αν θέλετε μίλαγε για το χαρακτήρα της. Έλεγε αγαπητή Ευγενία, αν θυμάστε, ή αν μπορείτε να ξαναδιαβάσετε. Και θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ δημόσια την Ηλιάνα Τσακά, γιατί νομίζω ότι αυτή ξεκίνησε όλη την ιστορία και στην εφημερίδα και στο τμήμα των γυναικών, αλλά συγχαρητήρια και στις γυναίκες και στη γρήγορη ανταπόκριση που είχαν για να γίνει αυτή η σημερινή συζήτηση. Δύο κουβέντες για να μην σας κουράσω. Είναι περίπου 3,5 χρόνια που δεν είναι μαζί μας. Για μένα νομίζω ότι ήταν και παραμένει μαζί μας. Όχι απλά για τη ζωντάνια που είχε στείλει και να σας πω ότι ήταν από τους πιο συνεπείς, ακόμα και από τους δημοσιογράφους. Γιατί μπερδεύουμε και τι είναι η δημοσιογραφία στην εποχή μας. Επειδή γράφει ένα άρθρο ο σύντροφος ο Γιάννης ο Μπαλάφας και καλά κάνει και άλλοι πολλοί, το λέω τώρα γιατί στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή με κατσάνιασε για άλλο θέμα. Λέω λοιπόν, δεν σημαίνει ότι είναι δημοσιογράφος. Όπως επίσης δεν είναι δημοσιογράφος κάποιος κατά δήλωσή του. Δημοσιογράφος είναι αυτός που ασκεί το επάγγελμα ή λειτουργήμα, αν θέλετε καλύτερα, της δημοσιογραφίας. Που δυστυχώς το έχουμε ξεφτυλίσει πρώτα και κύρια οι δημοσιογράφοι. Κυρίως διάφοροι μεγαλοδημοσιογράφοι που είναι μεγαλοεπιχειρηματίες και το φαινόμενο της διαπλοκής συνεχίζει και γιγαντώνεται παρά και τα δύο χρόνια της κυβέρνησης της αριστεράς. Να μου επιτρέψετε μια μικρή κριτική. Το λέω αυτό γιατί ήταν πολύ κριτικό πνεύμα η Σούλα. Πολύ κριτικό πνεύμα και τα κείμενά της, όποιος τα ξαναδεί, για όλα τα θέματα, ήταν αιχμηρά. Δεν ήταν λίβελη, γιατί ήταν και η προσωποποίηση του ήθους, της προσοχής, αν θέλετε, της κοσμιότητας, μια λέξη που ίσως φαίνεται λίγο αστική, αλλά δεν είναι μόνο αστική, είναι και πραγματική.
Και για να μην λέω πολλά, νομίζω ότι το ότι, όποιος νομίζει και κάτι άλλο, ότι τότε ξέρετε καμιά φορά λόγω της απληρωσιάς στην Αυγή και τότε και τώρα, πολλοί νομίζαν ότι πληρώνεται. Ποτέ δεν πληρώθηκε η Σούλα για όλη αυτή τη διαχρονική προσφορά. Και θα ήθελα τιμή σε ένα και μαζί με την ίδια να αναφερθώ, ας πούμε, και σε έναν άλλον μακαρίτη που είναι λίγο ξεχασμένος. Είναι ο Αλέξης ο Σεβαστάκης. Με ξεχωριστά παιδιά ακόμα και σήμερα, αλλά λέω, ο ίδιος ο Αλέξης ο Σεβαστάκης και ως διανοωμένος και ως συγγραφέας είχε ανταποκριθεί στο κάλεσμα που του κάναμε τότε στην Αυγή και έγραφε ένα εβδομαδιαίο χρονογράφημα, επίσης που σημάδεψε την εφημερίδα, μόνο που μας έφυγε και αυτός σχετικά νωρίς. Τα λέω αυτά ως παραδείγματα για να το δέσω και με την Αυγή λίγο παραπάνω, γιατί καλά τα λέμε, καλά τα προσπαθούμε, πολλά προβλήματα έχει η εφημερίδα, αλλά νομίζω από το παράδειγμα της Μελίνας, της Βολιώτη ή Σούλες Παναρέτου, να το ξαναθυμηθούν όλες και όλοι σήμερα, που η Αυγή περνάει πολύ δύσκολες μέρες και που αν δεν έχει τη βοήθεια όλων σας και όλων μας, και πολύ περισσότερων με ανοιχτούς ορίζοντες, γιατί δεν είναι μια καθετοποιημένη ιστορία, είναι αυτό που λέει μια πρωινή εφημερίδα της αριστεράς των αριστερών με όλα τα πληθυντικά που θέλετε και των φίλων και πάει λέγοντας. Δύο κουβέντες ακόμη. Νομίζω ότι κάτι που τη χαρακτήριζε και αυτό ξέφευγε από το πολιτικό ήταν η αγάπη. Παρότι είναι δύσκολη η ιστορία της αγάπης, νομίζω ότι την έδειχνε και στους νεότερους και στους συνεργάτες της, ακόμα και την ώρα της σύγκρουσης. Και αυτό λείπει στην πολιτική. Γιατί η πολιτική πολλές φορές, εκτός από τη λογική αντίθεση, έχει και ένα ανελαίητο μίσος ή ένα συγκυριακό μίσος που καταστρέφει σχέσεις, καταστρέφει παρέες, καταστρέφει διαδρομές και που νομίζω ότι τουλάχιστον για το χώρο της αριστεράς, κρατώντας τα καλύτερα που έδωσαν παραδείγματα όπως η Σούλα ή ο Μακαρίτης ο Σεβαστάκης, να τα θυμόμαστε και να τα θυμίζουμε σε συντρόφους μας, στην κυβέρνηση, στη Βουλή, στα συνδικάτα, στην εφημερίδα και στα άλλα μέσα και πάει λέγοντας. Και επειδή νομίζω ότι ό,τι ξεχωρίζει δεν χρειάζεται να λέει πολλά κανείς γι' αυτό και πράγματι ξεχώρισε η Σούλα στη διαδρομή της στην Πολυσχηδή και στις γνώσεις της και στην προσφορά της, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε. Δεν θέλω να κάνω υπόδειξη, αλλά μετά την ωραία αυτή πρωτοβουλία και του τμήματος, ας το δει και κάποιο μέσο, περισσότερο π.χ. το κανάλι της Βουλής, αγαπητέ Πρόεδρε, να φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ για μια σειρά γυναίκες όπως η Σούλα που σημάδεψαν την πιο πρόσφατη, ας το πω έτσι, προσπάθεια για το φεμινισμό κτλ. Τελευταίο, αλλά όχι τελευταίο. Κοιτάξτε να δείτε, ζούμε μέρες που μερικοί νομίζουν ότι η ισότητα των φύλων είναι τύπου survival, να το πω έτσι. Καλό θα είναι λοιπόν σε αυτά τα θέματα και οι γυναίκες και οι άντρες να το αντιμετωπίζουν το φαινόμενο. Είναι φαινόμενο κρίσης, όχι απλά οικονομικής. Είναι κρίσης πολιτισμού, αξιών και ήθους. Και εκεί νομίζω ότι και η αριστερά συντροφή μου και συντρόφισσές μου έχει αρχίσει να έχει ένα προβληματάκι. Να το προσέξει πολύ πιο επίμονα, πιο αποφασιστικά θυμίζοντας τέτοια παραδείγματα και κυρίως, για να έχουμε την πειθό και σε νεότερους και νεότερες να ακολουθήσουν τα αξιακά προτάγματα της αριστεράς, γιατί τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, δεν θα είναι αιώνια ούτε η κυβέρνηση της αριστεράς, ούτε εμείς είμαστε πολύ μικροί και προσωρινοί, θεωρώντας ότι η Σούλα είναι πάντα μαζί μας και χαιρόμενος πραγματικά που με προσκαλέσατε σε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια μνήμης και τιμής. Καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους, γιατί έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες. Ας κρατήσουμε από το κουράγιο της Σούλας και το παράδειγμά της, παρότι έφυγε νωρίς. Σας ευχαριστώ.